Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV. Πάμε στην αρχή του δελτίου να μιλήσουμε με τον κύριο Πάνο Σόμπολο, κορυφαίο Έλληνα δημοσιογράφο, κορυφαίο Έλληνα αστυνομικό συντάκτη. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Πώς είστε? Καλησπέρα, Βλάση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας, τους συντηρώτες, και να είσαστε όλοι καλά. Και εσύ. Και εσείς, κύριε Σόμπολε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα κάποιες υποθέσεις που εσείς έχετε τεράστια πείρα. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από την υπόθεση του μαχαιρώματος, του φόνου της 28χρονης Κυριακής από τον 39χρονο, ο οποίος έκανε απόπειρα αυτοκτονίας τελευταία και με γάζες μέσα στις φυλακές. Κύριε Σόμπολε, τι λέτε εσείς, πώς βλέπετε αυτή την υπόθεση? Τι λέτε? Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα έγινε αυτός ο φόνος Αγίων Αναργύρων. Τι λέτε? Συνάδελφε Βλάση, είναι μια υπόθεση που θα μείνει για πάρα πολλά χρόνια στα ελληνικά αστυνομικά χρονικά. Και γιατί θα μείνει? Διότι δεν είναι ένα έγκλημα από αυτά που βλέπουμε κάθε πολύ και λίγο. Μια υπόθεση δολοφονίας. Εδώ έχουμε αυτά που προηγήθηκαν και αυτά που ακολούθησαν. Τι προηγήθηκε? Ναι. Πήγε η κοπέλα, η 28χρονη, στο αστυνομικό τμήμα και κατάγγειλε και κατήγγειλε τα όσα συνέβαιναν, τα ανέφερε μάλλον, και της λένε θέλετε να κάνετε καταγγελία. Εκείνη δίσταζε, φυσικό είναι, εγώ το βλέπω φυσικό. Ναι. Και την άφησα να τηλεφωνήσει εκείνη στο 100 για να πάρει περιπολικό για να πάει στο σπίτι της. Βέβαια εδώ το πρώτο λάθος και μεγάλο. Ναι. Δεν είναι ανάγκη να υποβάλει εκείνη. Ναι. Μήνυση κατά του πρώην συντρόφου της. Mm-hmm. Μπορούσαν να δράσουν αυθεπάγγελτα χωρίς να υποβάλουν τη μήνυση. Δεύτερον, την παραπέμπουν στην άμεση δράση να πάρει περιπολικό. Φυσικά περιπολικό υπήρχε απ' έξω, ήταν η υποδιοικητής, η υποδιοικήτρια την ώρα εκείνη παρούσα, και μπορούσε να τη στείλει με την οδηγό της στο σπίτι, άλλωστε δεν ήταν και μακριά. Έτσι. Αλλά την παρέπεψαν την κοπέλα στην άμεση δράση. Βγαίνοντας από την πόρτα του τμήματος τηλεφωνούσε στην άμεση δράση και ακούει αυτό που ακούσαμε όλοι, το μαγνητοσκοπημένο από τον αστυνομικό της άμεσης δράσης, δεν είναι ταξί το περιπολικό. Τα περιπολικά. Δηλαδή να τρελαίνεσαι εδώ. Έτσι. Αν τα περιπολικά. Έτσι. Είναι ταξί. Τόσα χρόνια εγώ, όσες φορές έχω γράψει και έχω πει ότι μέσα στο περιπολικό γεννήθηκε ένα παιδάκι σήμερα και το παιδάκι αυτό το βάφτισαν οι αστυνομικοί που μετέφεραν τη μάνα από το σπίτι στο μεευτήριο και δεν πρόλαβαν να φτάσουν και γέννησε το παιδί μέσα στο περιπολικό και το βάφτισαν. Έτσι. Οι αστυνομικοί. Και ταξί είναι το περιπολικό και πυροσβεστικό είναι το περιπολικό και ασθενοφόρο είναι το περιπολικό, όλα είναι. Και επίσης μια λεπτομέρεια. Ναι. Μπαίνοντας στο αστυνομικό τμήμα η Μακαρίτισσα, η 28χρονη, αυτό το άτυχο θύμα της υπόθεσης, βρήκε γυναίκες αστυνομικούς και απευθύνθηκε για αυτό το σοβαρότατο πρόβλημα που είχε. Έτσι. Σε γυναίκες που έπρεπε να την καταλάβουν πολύ περισσότερο και πολύ μαζί καλύτερα. Έτσι. Από τον άντρα αστυνομικό. Να. Θα περίμενε κανείς. Αλλά δυστυχώς όμως όχι. Δεν βρήκε αυτή την ανταπόκριση.
Τι σημαίνει αυτό τώρα, τι σημαίνει αυτό το τραγικό περιστατικό, την αντιμετώπισαν εντελώς λανθασμένα, δεν ασχολήθηκαν μαζί της. Κύριε Πρόεδρε, τι σημαίνει αυτό για την αστυνομία, τι σημαίνει για την Ελλάδα. Το χαρακτηρίζουν πολύ ότι είναι σκέτο δημοσιοϊπαλληλίκη αυτό. Άντε, πάρε το 100 και ό,τι, ναι, και ό,τι γίνει. Δεν είναι έτσι, πάρε το 100 ή κάνε ό,τι άλλο. Εκεί θα σε απάνω κατά πάνω στην κοπέλα, δίπλα της, να τη βοηθήσεις. Η αστυνομία, οι αστυνομικοί κάνουν μια δουλειά, όπως κάνει όλος ο κόσμος, να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους, ναι, αλλά παράλληλα επιτελούν και λειτουργήμα. Ποιο είναι το λειτουργήμα? Να προστατεύουν τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και την περιουσία, την όποια περιουσία του κάθε πολίτη. Αυτό είναι το λειτουργήμα τους και η δουλειά των αστυνομικών. Και όχι να πάω τώρα στη δουλειά και να κοιτάζω τι ώρα θα σχολάσω για να σκοτώ, να φύγω, να πάω σπίτι μου. Όχι. Θα είναι να αγαπάνε αυτό που κάνουν, και εκεί που υπηρετούν και όπου τάχθηκαν να υπηρετήσουν, να το υπηρετούν με αγάπη και να δίνονται εξ ολοκλήρου σε αυτό. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε αυξημένα περιστατικά, αυξημένα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 24 ώρα. Τι σημαίνει εδώ, ότι καταγγέλλονται περισσότερο ή πραγματικά έχουμε και αυξημένα κρούσματα ή και τα δύο, κύριε Σόβολε? Εκτίμησή μου, βέβαια, είναι θέμα των αρμοδίων, ναι, ψυχιάτρων, εγκληματολόγων, αλλά από την εμπειρία τη δική μου πιστεύω ότι και τα δύο συμβαίνουν. Ναι. Και αύξηση των κρουσμάτων υπάρχει, αν δούμε τα νούμερα, βέβαια έχουν φτάσει στα ύψη, αλλά και καταγγέλλονται. Παλιότερα μπορεί να υπήρχαν, όχι μπορεί να υπήρχαν, υπήρχαν 1000% σίγουρα, ναι, υπήρχαν, ναι, όμως δεν άνοιγαν στόματα, δεν καταγγέλλονταν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Η γυναίκα τραβούσε τα πάνδυνα, ναι, από τον τύραννο σύζυγό της και δεν έλεγε τίποτε. Δεν τόλμαγε να ανοίξει το στόμα ή έτσι έπρεπε να κάνει, πίστευε ότι έπρεπε να κάνει και καταγγέλλονταν με μια δυστυχώς κουβέντα. Τώρα, ναι, ανοίγουν στόματα και αυτό είναι πολύ θετικό. Πρέπει να μιλάνε, να καταγγέλλονται. Δεν έχει σημασία, μην παίρνω με το παράδειγμα του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων τώρα και αποθαρρύνονται οι γυναίκες. Όχι, δεν θα βρίσκουν αυτή τη συμπεριφορά άμα πάνε στο τμήμα. Πρέπει να καταγγέλουν την όποια κακοποιητική συμπεριφορά είτε του συντρόφου τους είτε οποιοδήποτε άλλου. Επίσης, έχουμε υποχρέωση. Οι γείτονες ακούν να βασανίζει ο άντρας τη γυναίκα και μάλιστα δεν την πληρώνει η γυναίκα μόνο, την πληρώνουν και τα παιδιά. Δυστυχώς, που υφίστανται και αυτά, αυτά που βλέπουν τους μένουν σε όλη τους τη ζωή. Έτσι. Αυτές οι τραυματικές, οι φοβερές εμπειρίες. Επίσης, οι γείτονες θα πρέπει να καταγγέλουν, δεν είναι να το αναφέρουν στην αστυνομία άμα ακούν ότι στο διπλανό διαμέρισμα, στο διπλανό σπίτι γίνεται ο χαμός. Μην αφήνουμε να φτάσουμε στο να σκοτώσει ο άντρας τη γυναίκα και μετά να κινητοποιηθούμε. Να προλάβουμε, να ενημερώνουμε. Δεν είναι κάρφωμα το να σηκώσεις το τηλέφωνο και έτσι να ενημερώσεις την αστυνομία ότι σε αυτό το διαμέρισμα, σε αυτό το σπίτι γίνεται χαμός και προλάβετε να σώσουμε καμιά γυναίκα εκεί. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, απόλυτα, απόλυτα. Εάν θεσμοθετηθεί τώρα ο όρος γυναικοκτονία, θα βοηθήσει σύμφωνα με τη δική σας οπτική, κύριε Σόμπολε? Κοίταξε,
αν το εξετάσουμε έτσι το πράγμα, γυναικοκτονία είναι λίγο, εγώ δεν το βλέπω ως σωστό. Γιατί, ναι. Γιατί δηλαδή δεν το βλέπω, γιατί κάνουμε διάκριση μεταξύ γυναίκας και άντρα. Και η γυναίκα και ο άντρας είναι ανθρωποκτονία, άνθρωποι είναι και ναι. οι δύο. Και ναι. όχι γυναικοκτονία, αλλά αν καθιερωθεί ώστε να δώσουμε έμφαση έτσι. Περισσότερο στην και αυστηροποίηση οικογενειακή ναι. βία και, ναι, ναι. Και στο τέλος αυτής της πατριαρχίας, Πρόεδρε, που μου περιγράψατε και πριν, έτσι, που η γυναίκα πλέον διεκδικεί την απόλυτη ισότητα. Ναι, ναι, και καλά κάνει. Ναι. Η πατριαρχία είναι στην καμπή του τελειωμού. Έτσι. Έτσι μετά πρέπει. Από χρόνια εσείς τα νέα παιδιά, οι νεότεροι συνάδελφοι, οι νεότεροι ναι. Πολίτες θα τα δείτε ότι σιγά σιγά τελειώνει η πατριαρχία, θα τελειώσει. Θα μου πεις, εύκολο είναι άμα βλέπεις σε χώρες της, πάρε παράδειγμα Σαουδική Αραβία, ναι, διάβαζα ναι. προημερών ναι. ότι θα μετάσχει γυναίκα για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το διανοείσαι αυτό, θα πάρει μέρος φέτος. Το 2024, πρώτη φορά. Ολυμπιακούς πρώτη Αγώνες, φορά. Πόσο πίσω είναι οι άνθρωποι. Χρειάζεται πολλής δρόμος να διανύσουμε έτσι, στον πλανήτη για να έχουμε πλήρη ισότητα. Ακόμα, αλλά ναι. πάντως εκεί θα φτάσουμε. Μάλιστα. Θα τελειώσει η πατριαρχία κάποτε. Μάλιστα. Κύριε Σόμπολε, να ξαναγυρίσουμε λίγο στη δολοφονία μπροστά στο αστυνομικό τμήμα. Εσείς έχετε τεράστια εμπειρία και πείρα. Έχει ξαναυπάρξει δολοφονία μπροστά σε αστυνομικό τμήμα ή και μέσα, θυμάστε κάτι παρόμοιο? Όχι, δεν είχαμε ποτέ. Δεν θυμάμαι να είχαμε συμπλοκή απ' έξω από το αστυνομικό τμήμα κάποιων αντιδίκων που πήγαν για κάποιες διαφορές. Ναι, έχω δει γρονθοκόπημα, έχω δει, αλλά μέχρι άγρια εκεί. Σφαγή και ναι. μάλιστα άγρια σφαγή όπως αυτή, μάλιστα. όχι εγώ στα 45 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας δεν είχα δει βλάση μου. Μάλιστα, όχι. Μοναδική περίπτωση όπως είπατε και στην αρχή. Κλείνοντας, θα σας αποδεσμεύσω γιατί έχετε πολλές υποχρεώσεις, να πούμε δύο λόγια για το νέο σας βιβλίο. Γράφετε βιβλία. Από την ζωή που, από τη δημοσιογραφική ζωή που έχετε πορευτεί, τώρα έχετε γράψει ένα βιβλίο πολύ ενδιαφέρον για τα εγκλήματα βεντέτας, για τις βεντέτες, έτσι. Πολύ σωστά, Βλάση. Το οποίο θα παρουσιαστεί 22 Απρίλη. Τώρα τυπώνεται αυτό, θα ναι. είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα είναι έτοιμο, οπότε θα το παρουσιάσουμε το καινούριο βιβλίο, το 7ο κατά σειράν βιβλίο, στο Μέγαρο Μουσικής στις 22 Απριλίου ημέρα Δευτέρα 12.30 το μεσημέρι. Αν ωραία. Κάποιοι από τους φίλους που μας ακούν θα είναι τιμή για μένα να έρθουν να παρευρεθούν στην παρουσίαση. Θα παρουσιαστεί και στα Γιάννενα φαντάζομαι και στην Ήπειρο, έτσι, αργότερα. Ωραία. Εγκλήματα βεντέτας, το πιο άγριο έγκλημα βεντέτας που περιγράφεται και στο βιβλίο, ποιο είναι, κύριε Πρόεδρε? Έχουμε βεντέτες που κράτησαν πάνω από 70 χρόνια. 70 χρόνια, μάλιστα. Έχουμε βεντέτες που αλληλοσκοτώνονταν για το τίποτα. Έχουμε ναι. βεντέτες που μέσα σε 2 ώρες έφυγαν 6 άνθρωποι. Μάλιστα. Στο χωριό, εκεί. Μόνον Κρήτη, μόνον Κρήτη, κύριε Σόμπολε. Μόνον Κρήτη, αφορά το βιβλίο ή όχι μόνον Κρήτη? Όχι. Μάλιστα. Κρήτη, κυρίως Κρήτη, Μάνη. Και την υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά στην Μάνη και στην υπόλοιπη Ελλάδα έχει εκλείψει το φαινόμενο βλάσιμο ναι, της ναι. βεντέτας. Εκεί που δεν εξέλιπε είναι ακόμα η Κρήτη και εγώ το αποδίδω
στην οπλοκατοχή, οπλοφορία. Μάλιστα, έτσι είναι. Δεν υπάρχει έτσι σπίτι είναι στην ορεινή έτσι περιοχή που να μην έχει όπλο. Μάλιστα. Στον παούλο. Στη... Έτσι, έτσι, χωρίς κανένα λόγο. Κάθε ένας φέρει και στην τσέπη του και ένα μαχαίρι, ένα πιστόλι. Ε, όχι. Μαζί μόνο σας. Όταν τελειώσουν αυτά, τότε θα εκλείψει και η βεντέτα στην Κρήτη. Σας ευχαριστώ πολύ. 22 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής παρουσιάζεται το νέο σας βιβλίο. Πώς, ναι. Ο τίτλος ποιος είναι, κύριε Σόμπολε? Ο τίτλος είναι «Βεντέτες» και από κάτω «Εγκλήματα βεντέτας στην Ελλάδα» από τις εκδόσεις Πατάκη. Θα κυκλοφορήσει σε όλα τα βιβλιοπολία από την άλλη εβδομάδα. Τέλεια. Πιστεύω. Και περιμένω να τα πούμε από κοντά, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν απόψε στο κεντρικό δελτίο. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σόμπολε, να είστε καλά πάντα. Γεια σας. Γεια.